Γεια σας παιδιά, άλλο ένα βίντεο ξεκινάει και τι βίντεο είναι αυτό? Όπως βλέπετε εδώ έχω τις μελτζάνες μου, άρα λοιπόν για τι πράγμα πάμε? Για παπουτσάκια, απόλυτα καλοκαιρινό φαγητό της εποχής αυτής. Σήμερα τα ψώνισα αυτά από τη Λαϊκή, εδώ της γειτονιάς μου. Θέλω να σας πω για ακόμη μία φορά, γιατί κάποιος μπορεί να βλέπει το βίντεο αυτό σήμερα. Τα βίντεο αυτά είναι καθαρά έραση τεχνικά, το κάνω από την καλή μου τη διάθεση, από μένα για σας, να βοηθήσουμε και γενικά να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά ή οποιονδήποτε που δεν έχει σχέση με την κουζίνα, θέλει στο βάθος της ψυχής του να το κάνει, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμη. Πάμε να το κάνουμε ρε παιδιά, θα μαγειρεύουμε μαζί, μην φοβάστε τίποτα, πάρτε κουτάλες, κάντε τα όλα χάλια, στο τέλος να ξέρετε ότι θα φάτε ένα νοστιμότατο φαγητό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό και γι' αυτό θα σας βοηθήσω εγώ. Θα δείχνουμε όλα πολύ πολύ αναλυτικά, βήμα-βήμα, αν ακολουθήσετε αυτό που κάνουμε, θα καθίσετε στο πιάτο, θα φάτε και θα μου στείλετε ένα τέλειο βίντεο ή μια τέλεια φωτογραφία στο Facebook, Βίβη Μαστραλέξη. Στο Instagram, Βίβη Μαστραλέξη, στο YouTube, σχόλια από κάτω, αν σας άρεσε, αν θέλετε κάτι άλλο να κάνουμε και από φαγητό ή από κάποια παρατήρηση, περιμένω τα σχόλιά σας. Προς το παρόν, ξεκινάμε το βιντεάκι μας, πάμε να μαγειρέψουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε πλύνει τις μελτζάνες μας με νεράκι, αρκετό νεράκι. Εγώ τις βάζω και λίγο ξύδι για τα μικρόβια. Παίρνουμε λοιπόν τη μελτζάνα μας, κόβουμε εδώ την κορυφή, από την πράσινη πλευρά δηλαδή. Ωραία, αφήνουμε στην άκρη το κοτσανάκι. Και τώρα παιδιά, θα κόψουμε τη μελτζάνα μας στη μέση. Με πολύ προσοχή σας παρακαλώ, αυτό το... Και οι μελτζάνες είναι επιλογή, σε μένα μου αρέσουν έτσι. Όπως αυτές που ψώνισα, μπορείτε να πάρετε και πιο φαρδιές. Λοιπόν, την κόβουμε έτσι. Αυτό είναι παιδιά. Και τώρα, συνέχισε να δείχνει σε παρακαλώ, εδώ τη μελτζάνα μας. Εδώ όπως την έχουμε κόψει τη μελτζάνα, αρχίζουμε και τη χαράσουμε. Αλλά από τη μέσα πλευρά, δηλαδή δεν πιάνουμε την άκρη της μελτζάνας εσωτερικά και μόνο. Πάμε, μία, δύο, τρεις. Δεν είναι θέμα αριθμών, απλά εμένα μου βγαίνει τώρα τόσες. Έτσι, τη χάραξα από μια πλευρά, τώρα θα τη χαράξω από την άλλη. Εδώ, χιαστή και θα δείτε το λόγο το γιατί. Την κόβουμε χιαστή, αυτή είναι έτοιμη. Πάμε το ίδιο και στην άλλη, εσωτερικά και μόνο. Κάνουμε χιαστή. Εδώ. Και ούτε φυσικά βγαίνει από κάτω το μαχαίρι, έτσι παιδιά. Λίγο βαθιά ναι, αλλά όχι χιαστή. Θέλω λίγο να δείξεις εδώ το χιαστή, φαίνεται έτσι. Λοιπόν, εδώ. Παίρνουμε εδώ αντιπολιτικό χαρτί αυτό που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Το κόβουμε γιατί θα βάλουμε τις μελτζάνες μας να ψηθούν στο φούρνο. Τα παπουτσάκια που φτιάχνουμε εμείς παιδιά, είναι παπουτσάκια που τα φτιάχνουμε στο φούρνο και μόνο. Και όποιο θέλει. Πιστεύω να σας αρέσει και αυτή η εκδοχή. Είναι πιο υγιεινό οπωσδήποτε. Δηλαδή ο λόγος είναι αυτός. Ναι, ο λόγος είναι αυτός. Δεν χρησιμοποιούμε τηγάνι. Έτσι μου αρέσει εμένα. Γι' αυτό σας είπα τα βίντεο είναι ερασιτεχνικά. Μαγειρεύω για μένα, για το σπίτι μου το φαγητό και θέλω να το δείξω και σε εσάς. Να το κάνετε κι εσείς. Δοκιμάστε το και έτσι. Πιστεύω να σας αρέσει, είναι πιο υγιεινό, δεν έχει πολλά λάδια. Και βάζουμε το αντικολλητικό χαρτί εδώ, στο ταψάκι μας, κόβουμε τις μελτζανούλες μας για να τις βάλουμε μέσα και θα σας δείξω τώρα σε λίγο τι γίνεται. Ανάβουμε το φούρνο μας να θερμαίνει. Ανάβουμε στους 200 βαθμούς στον αέρα. Να αρχίσει να ζεσταίνεται. Λοιπόν, δείξα μου λίγο, κάνε μου ένα κοντινό εδώ να δουν τα παιδιά πως έχουμε χαράξει τις μελτζανούλες μας. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε λαδάκι στις μελτζάνες, θα πασπαλίσουμε δηλαδή, θα πάει παντού. Δείξτε το λίγο αυτό, θα δουν εδώ, πέφτει το λαδάκι πάνω στις μελτζανούλες μας.
και πολύ έβαλα τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα βάζουμε αλάτι, αλατάκι. Φαίνεται ότι ρίχνω αλάτι. Ναι. Ωραία. Και πιπεράκι. Και πιπεράκι. Όσο μου το έλεγε, θα κάνουμε αυτά τα σκηνικά. Παιδιά μου αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, το αλείφουμε έτσι λίγο, να πάει πάντα το λατάκι, το αλατάκι και το πιπεράκι. Και τώρα θα τις γυρίσουμε ανάποδα για να τις βάλουμε στο φούρνο, παιδιά. Αυτό γιατί? Γιατί για να ψηθούν. Γιατί αλλιώς θέλουμε να μαραθεί, ρε παιδί μου. Και τις βάζουμε. Έχω ανάψει ήδη το φούρνο μου στους 200 βαθμούς στον αέρα, προθερμένη, και βάζουμε τις μελτζανούλες μας για 35 με 40 λεπτά. Παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γέμισή μας. Να βγάλουμε σε αυτό το σημείο το γάλα από το ψυγείο, γιατί θέλουμε όταν θα κάνουμε την πεσαμέλ μας το γάλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Πάμε λοιπόν να κόψουμε εδώ πέρα για άλλη μια φορά. Ξεκινάμε, θα κόψουμε, εγώ προτιμώ γιατί έτσι μου αρέσει, να κόβω, θα βάλω 2 καρότα και ένα μεγάλο κρεμμύδι. Πάμε, είμαστε εδώ πέρα κοντά που δείχνουμε αυτό. Βάζουμε, άντε να σας πάρω αυτό το μεγάλο, διγωνία εδώ και τον καρπό το δείχνεις. Και κατεβάζουμε μόνο τον καρπό μας, κόβουμε τις 2 άκρες από το καρότο μας. Οπα. Και τώρα, με αυτό το εργαλειάκι που καθαρίζουμε τις πατάτες, δηλαδή με αυτό, θα ξεφλουδίσουμε το καροτάκι, κάτσε να το κόψω άλλη μία στη μέση. Ωραία, θα προσέχετε πάντα. Είμαστε εδώ, καθαρίζουμε το καροτάκι μας. Καθαρίζουμε το καροτάκι μας. Έχουμε ξεφλουδίσει τα καρότα μας και πάμε να τα κόψουμε. Για εσάς φίλοι μου, μπορείτε να τα κόψετε είτε με το μαχαίρι είτε στο τρίφτη. Εγώ τα κόβω εδώ πέρα στο μούλτι, που είναι και το πιο εύκολο και το πιο γρήγορο. Βάζουμε λοιπόν εδώ το μαχαίρι μας στη γωνία και κατεβάζουμε τον καρπό μας και μόνο. Και έτσι όπως θα το κόψουμε στις φετούλες μας, συνεχίζουμε και τα τεμαχίζουμε και να γίνουν ψιλοκομμένα, να μην φαίνεται μέσα στο φαγητό μας. Αυτό το φαγητό δεν χρειάζεται να φαίνεται το καρότο. Και πάμε για το κρεμμύδι μας. Πάμε να κόψουμε το κρεμμύδι. Βάζω δάχτυα γιατί το κρεμμύδι, η μυρωδιά του, μένει στα χέρια. Και αυτό είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το θέλω. Κόβουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι μας. Εδώ τις 2 άκρες, όπα, και την άλλη άκρη, όπα, ξεφλουδίζουμε. Και μετά τα κρύζουμε. Καλά ότι τα κρύζουμε, ναι, βέβαια αυτά τα άσπρα αυτής της εποχής δεν πολύ τα κρύζουμε. Το κόβουμε σε κομματάκια. Εγώ όπως είπα, επειδή θα το βάλω στο μούλτι, δεν χρειάζεται να το κόψω πολύ λεπτό. Εσείς κάθεστε και τσούκου τσούκου το κόβετε, είτε στο τρίφτη. Τότε μαχίζετε. Για εδώ, ανάβουμε το ντομάτι της κουζίνας στο πιο δυνατό, δηλαδή εμένα το δικό μου πάει μέχρι το 9, θα το ανάψω στο 9. Στο 9 και ρίχνουμε. Εγώ έχω πάρει 1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά και είδατε και τις μελτσάνες μου. Βάζω 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το δικό μας, ξέρεις, τις δικές και μεταλλευτή. Το καλό. Το καλό. Της παραγωγής. Έτσι. Βάζουμε το λαδάκι μας να κάψει λίγο για να βάλουμε μέσα το καρότο και το κρεμμύδι που κόψαμε πριν λίγο. Όχι, κόψαμε και το έχω εδώ στο μούλιο δηλαδή. Αφού έχει κάψει το λαδάκι μας, ρίχνουμε μέσα το καρότο και το κρεμμύδι.
Έλα λίγο σε παρακαλώ από κοντά, θέλω να δείξεις πόσο κομμένα, πόσο τεμαγισμένα είναι αυτά, δηλαδή έχουν γίνει μία μάζα. Εδώ τώρα παιδιά, δείχνουμε. Εδώ πέρα, δείξτε μου σε παρακαλώ από κοντά αυτό. Έχω στη μύτη από το μικρό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, τα ρίχνουμε μέσα. Εδώ έχω μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη λευκή, δύο κουταλιές της σούπας θυμάρι. Το ρίχνουμε. Θα ρίξω και ένα κύβο. Κύβο λαχανικών. Ένα κύβο λαχανικών και επίσης αλάτι πιπέρι. Τώρα, επειδή έχω βάλει το κύβο, δεν θα βάλω τόσο πολύ αλάτι. Δεν το θέλω κιόλας εδώ. Και πιπεράκι. Τα ανακατεύουμε έτσι και τα αφήνουμε για 5 λεπτάκια. Για 5 λεπτάκια. Τώρα, παιδιά μου, ρίχνουμε εδώ το κιμά. Ρίχνουμε το κιμά. Να αλλάξει, θέλουμε χρώμα. Εννοείται πως όταν μαγειρεύουμε δεν φεύγουμε πάνω από τα τηγάνια μας, στεφταρόλες μας, στεφτά, είμαστε εδώ κοντά. Τώρα παρακολουθούμε. Μόλις αλλάξει χρώμα και εντελώς, θα σας το δείξω σε λίγο σε ποια στιγμή, θα βάλουμε την κυματούλα μας. Δείξε μας λίγο εδώ πέρα που έχει αλλάξει χρώμα ο κυμάς μας. Και τώρα, μόλις δούμε το κυμά μας έτσι, θα ρίξουμε μέσα ντομάτα στο τρίφτη. Εγώ έχω τη μεγάλη συσκευασία, αυτές που είναι έτοιμες δηλαδή στο σούπερ μάρκετ. Ντομάτα στο τρίφτη. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και την κόμκασε εκείνη που είναι στη μεταλλική συσκευασία, αλλά να την περάσετε μια φορά από το μούλτι, γιατί θέλουμε να χάνετε αυτό το πράγμα. Τώρα χαμηλώνω τη φωτιά, γιατί αν θυμάστε το είχαμε σε δυνατή φωτιά, χαμηλώνουμε και αφήνουμε να πιείτε γράτης εδώ τη σαλτσούλα μας, ο κοιμάς μας. Αυτή είναι η γέμισή μας δηλαδή. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αφήνουμε για ένα τεταρτάκι, παιδιά μου. Παιδιά μου, πέρασαν τα 40 λεπτά και έχω βγάλει από το φούρνο μου τις μελτζάνες που τις είχα ψήσει έτσι. Τώρα θα βγάλουμε τις μελτζανούλες μας, θα τις γυρίσουμε σε μια πιατελίτσα εδώ, για να αφαιρέσουμε το αντικολλητικό χαρτί. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνανε. Δείξε μας λίγο σε παρακαλώ. Τώρα ετοιμάζεται και ο κοιμάς μας και θα δείτε τι ομορφιά θα γίνει εδώ. Λοιπόν παιδιά, παίρνουμε τις μελτζάνες μας και τις τοποθετούμε χωρίς χαρτί αντικολλητικό αυτή τη φορά μέσα και αυτή τη φορά από αυτή την μεριά. Και με το κουτάλι μας πατάμε μέσα, πιέζουμε δηλαδή στο κέντρο. Αυτό γιατί το κάνεις, Βιβί? Εδώ πέρα θα μπει η γέμισή μας, η οποία ετοιμάζεται. Και αυτό να ξέρετε παιδιά, ότι πέρα το ότι είναι υγιεινό όπως το κάνουμε, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το βρείτε και έξω έτσι από το φούρνο. Και το μουσακά κάναμε έτσι, στο φούρνο τις μελτζάνες και τα παπουτσάκια. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι πιο υγιεινό, πιο ελαφρύ. Έτσι το προτιμώ εγώ, δηλαδή σου είπα, δεν το προτείνω. Το προτείνω μάλλον, να δείτε πώς μου αρέσει και εμένα. Αλλά είναι μία άλλη εκδοχή. Παιδιά μου, ο κοιμάς μας είναι έτοιμος. Δηλαδή, δείξω λίγο και από κοντά αν θέλεις. Είναι έτοιμη η γέμισή μας, είναι αυτή, την οποία την είχαμε τώρα για 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Ενώ τα ρίξαμε το λάδι, είχαμε τη δυνατή φωτιά μέχρι να βάλουμε τα υλικά. Με το που βάλαμε τη σάλτσα μας, χαμηλώσαμε την ένταση της εστίας και αφήσαμε για 20 λεπτά. Είναι έτοιμο. Κλείνω το μάτι, μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά μου, δεν το ξεχνάμε αυτό. Σιγά φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν τις μελτζάνες. Τώρα που έχω κατεβάσει τον κυμά μου, θα ρίξω μέσα στο κυμά μου λίγο κεφαλοτήρι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι πειράκι θέλετε. Εγώ βάζω κεφαλοτήρι που μου αρέσει. Θα το ανακατέψω. Αυτό είναι η έκρηξη που λέμε. Γεμίσουμε τις μελτζάνες μας.
Ωραία, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Έκρηξη. Αυτή η έκρηξη θα μείνει σουξέ το συνταγών. Λοιπόν, πάμε να γεμίσουμε τις μελτζανούλες μας. Και βάζουμε εδώ, στο κέντρο, μέχρι να φτιάξουμε και την μπεσαμέλ. Θα δείτε σε λίγο πως είναι όλες. Πάμε παιδιά να κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας σε χαμηλή φωτιά, δηλαδή εμένα που το μάτι είναι στο 9, θα το βάλω στο 6. Στο 6. Ρίχνουμε 1,5 λίτρο γάλα. Αυτό που έχω εγώ είναι 1,5 λίτρο. Τώρα αν βρείτε στο σούπερ μάρκετ 1 λίτρο, να ξέρετε ότι το μισό λίτρο είναι 2 κούπες του τσαγιού. Δηλαδή από το μικρό το φλιτσανάκι που πίνουμε τον ελληνικό καφέ, το μεγάλο που είναι για το φλιτσάνι. 2 κούπες είναι το. Βάζουμε το γάλα που το είχαμε σε θερμοκρασία δωματίου. Σας το είχα πει από νωρίς να το βγάλετε. Βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας. Δείξτε και από κοντά να φαίνεται και αυτό. Τη σούπας. Βούτυρο αγελάδος. Οπα. Τώρα. Δείξτε πως είναι εδώ πέρα λίγο, σε παρακαλώ. Θα περιμένουμε τώρα να λιώσει το βούτυρο και επίσης βάζουμε 6 κουταλιές της σούπας. Εγώ το έχω μετρημένο, γι' αυτό θα το ρίξω όλο. Corn flour. 6 κουταλιές της σούπας. Και ανακατεύουμε, παιδιά μου, συνέχεια. Είναι μια στιγμή που δεν πρέπει να φύγουμε από τη κατσαρόλα μας. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν τα υλικά μας. Θα σας δείξω σε λίγο που θα λιώσει το βουτυράκι. Τώρα το βλέπετε. Για έλα λίγο να δεις τώρα σε ποια φάση μας έχει διαλυθεί το βούτυρο. Βλέπετε παιδιά. Και τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να πίζει. Θα σας δείξω σε ποια πώς θα είναι όταν θα είναι έτοιμο για να ρίξουμε μέσα ένα αυγό. Εδώ λοιπόν ανακατεύουμε, έχουμε υπομονή, αγάπη, ανακατεύουμε. Έλα λίγο σε παρακαλώ να το δείξεις. Εγώ το είχα στο 6 νούμερο στη φωτιά και τώρα το έχω βάλει στο 7 και βλέπετε παιδιά. Τώρα σε λίγο, μόλις θα βγάλει τους καλίτσες τις οποίες θα σας τις δείξουμε, τώρα σε ένα λεπτό, τότε είναι που ρίχνουμε μέσα στο αυγό. Είναι η στιγμή που βγαίνουν τους γαλίτσες. Έλα λίγο να το δείξεις, σε παρακαλώ. Για δείξε το. Βλέπεις που αρχίζει και αναπνέει. Αυτό θέλω να φαίνεται όμως. Α, ωραία, φαίνεται, ναι. Παιδιά, όταν αρχίζει και βγάζει φουσκαλίτσες και αναπνέει, δηλαδή, με αυτό το εργαλειάκι ανακατεύουμε, τότε είναι έτοιμη και κατεβάζουμε από τη φωτιά για να βάλουμε το αυγό. Για δείξε. Τώρα κάνει μάλλον σκιά από το κινητό. Πώς αρχίζει. Είναι έτοιμη. Κλείνουμε το μάτι μας, το μάτι της κουζίνας δηλαδή. Ανακατεύω μια γρήγορη, το βγάζω από τη φωτιά, από το μάτι. Και ρίχνω ταυτόχρονα ένα αυγό και ανακατεύω γρήγορα. Δείξω. Ένα αυγό. Και το κρόκο και το ασπράδι. Και γρήγορα για να μην. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε και μία κούπα. Το μεγάλο το φλιτσάνι του καφέ, του τσαγιού δηλαδή. Κεφαλοτήρι. Πάμε να το δούμε. Ρίχνουμε λοιπόν, εγώ τώρα το κάνω με το μάτι, για να κατέβουμε ταυτόχρονα το κεφαλοτήρι. Έλα λίγο να το δείξω από κοντά, εδώ που δείχνω το κεφαλοτήρι. Για να κατέβουμε γρήγορα.
Εννοείται πως τώρα έχουμε ανοίξει και προθεσμένουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς στον αέρα για να βάλουμε το ταψάκι μας. Τώρα που έχουμε ρίξει το κεφαλτήρι, έχουμε αναμίξει εδώ. Έλα να το δείξω από κοντά. Ρίχνουμε και λίγο μοσχοκάριδο. Φτάνει. Ω, έκρηξη. Έλα εδώ να δείξω από κοντά τι ωραία έγινε η μπεσαμέλ μας. Η κρεμούλα. Όχι, και πώς μυρίζει. Να ξέρετε ρε παιδιά πώς μυρίζει. Τι ωραία. Τώρα είναι αυτή η καλύτερη στιγμή να βάλουμε την μπεσαμέλ μας στα παπουτσάκια. Έλα σε παρακαλώ να το δείξεις αυτό που είναι τόσο λαφταριστό και τέλειο. Είδατε τι ωραία μπεσαμέλ έχουμε παιδιά. Την ίδια θα έχετε κι εσείς αν ακολουθήσετε τα βήματα που είπαμε. Που έχουμε ανάψει το φούρνο μας, δεν θέλει πολλή ώρα το ταψάκι μας μέσα, 10-15 λεπτά, γιατί όλα τα υλικά μας όπως καταλαβαίνετε είναι έτοιμα. Λοιπόν, έτοιμο το φαγητό μας, ρίχνουμε και λίγο έτσι και καλοπύρι από πάνω, βάζουμε στο φούρνο μας που τον έχουμε ανοίξει ήδη και το αφήνουμε για 10-15 λεπτά. Πάμε να το κάνουμε. Για πάμε. Τα λέμε σε 15 λεπτά. Τι κρατάω! Τα κόκκινα γαλτάκια μου. Τι σημαίνει αυτό το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πάμε να το βγάλουμε από το φούρνο. Για δείξε μας εδώ ρε αγόρι. Όταν ανοίγουμε το φούρνο κοιτάμε πάντα πίσω γιατί βγάζει ζέστη το φούρνο ζωνή μας έρχεται και μας κάψει στο πρόσωπο. Πάμε. Πω. Τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές ρε παιδάκι μου. Τι ωραία που μου γίνει. Ένα βίντεο έχει φτάσει στο τέλος φίλοι μου. Σήμερα φτιάξαμε παπουτσάκια στο φούρνο. Στο φούρνο φτιάχνονται όμως εμείς. Δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου τη γάλα. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι και πιο υγιεινό. Αυτό είναι μια δική μου προτίμηση. Θα ήθελα να τη δοκιμάσετε. Τα βίντεο είναι έραση τεχνικά. Το κάνω έτσι επειδή μου άρεσε αυτή η εμπειρία που είχα με τα βιντεάκια. Και θέλω να μάθουμε και να προτείνουμε στα νέα παιδιά, στους αρχάριους, γι' αυτό το δείχνουμε όλα βήμα-βήμα, να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε το δικό σας φαγητό. Το φαγητό που θα επιλέγετε εσείς τις ποσότητες, εσείς τα υλικά. Ακούστε με και πιστέψτε με. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Πάμε να βγάλουμε για το σκηνοθέτη που ποτέ δεν μας φάει ένα ωραίο παπουτσάκι στο τι κερδάκι. Νούμερο είναι αυτό, Βιβί? Το νούμερό σου είναι αυτό. Ωραία. Όπου, λαχταριστό. Αυτό είναι. Καλή μας όρεξη. Κάνουμε subscribe στο κανάλι, στο YouTube. Εγγραφή δηλαδή στα ελληνικά. Στο Facebook περιμένω μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες από τα φαγητά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και τα σχόλια και γενικά αυτό με χαροποιεί. Και στο Instagram σας περιμένω. Κάντε story τα φαγητά, να τα δούμε ότι έχετε κάνει. Μου στέλνετε μόνο μηνύματα. Θέλω να τα δω. Φιλάκια παιδιά, τα λέμε στο επόμενο φαγητό μας.